Κυρίε και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο οργάνωτες <coughs> της σημερινής εκδήλωσης για την τιμητική πρόσκληση που μου να χαιρετήσω το 22ο Συνέδριο της Προντέξπο για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συνέδριο που αποτελεί θεσμό. Θεσμό πλέον για τον κατασκευαστικό κλάδο και την αγορά κινήτων. Αγορά και ευρύτερα κλάδος που λειτουργήσαν επί πολλά χρόνια ως καταλήτης της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας, συμβάλλοντας παράλληλα στον εξυγχρονισμό των υποδομών και στην ενδυνάμωση της επενδυτικής ελκυστικότητας της Ελλάδος. Δέχτηκαν όμως σημαντικό πλήγμα. Σημαντικό πλήγμα κατά την διάρκεια της πολυετούς δημοσιονομικής κρίσης, εξαιτία μεταξύ άλλων, της υπερφορολόγησης των περασμένων ετών. Κυρίες και κύριοι, σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, η σημερινή κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της, αναγνωρίζοντας την αξία της αγοράς εκείνη της περιουσίας, έθεσε σε εφαρμογή και υλοποιεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα ολοκληρωμένο, συνακτικό, δυναμικό σχέδιο για την ισχυρή ανάκαμψή της και μεταγενέστερη ανάπτυξή τη. Ταυτόχρονα προχωράει με συντονισμένε πρωτοβουλίε και στοχευμένε ενέργειε στην αξιοποίηση κατά τον βέλτιστο τρόπο τη δημόσια ακίνητη περιουσίας. Και στην αίθουσα εδώ υπάρχουν και άλλοι θεματοφύλακε αυτή τη περιουσία. Ειδικότερα, πρώτον, υλοποιήσαμε μειώσει φορολογικών συντελεστών. Και θεσπίσαμε φορολογικά κίνητρα. Μειώσαμε σημαντικά τον ένφια κατά 22% μεσοσταθμικά, ήδη από το 2019. Προχωρήσαμε στην κατάργησή του σε μικρά, ακριτικά νησιά. Αναστήλαμε για τρία χρόνια τον ΦΠΑ στα νεόδημητα κίνητα. και για την ίδια περίοδο αναστήλαμε τον φόρο υπεραξία. Αναστήλαμε την καταβολή ΦΠΑ στο πλαίσιο επενδύσεων για κατασκευαστικέ εργασίε που πραγματοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες, οι οποίες ανέκυψαν λόγω των μέτρων που επιβλήθησαν για την ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού. Θεσπίστηκε έκπτωση φόρου επί της δαπάνης για τις εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμιση φυστάμενων κτηρίων. Καταργήσαμε τον φόρο γονικών παροχών, δωρεών για συγγενεί πρώτου βαθμού που αφορά αξίες στους 800.000 ευρώ για την ενίσχυση και την αξιοποίηση μεταξύ άλλων και της αγοράς ακινήτων. Καθιερώσαμε φορολογικά κίνητα για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, εξαιρετικά σχήματα σε αποτελεσματικότητα, προκειμένου να επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής κατοικίας και να επενδύσουν μεταξύ άλλων στην αγορά κινήτων και εξορθολογήσαμε τον τρόπο φορολόγησης των εταιρεών επενδύσεων, όπως είναι οι εταιρείε επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, υπό όρους και με όρου συγκρίσιμους με το αντίστοιχο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτά κάναμε την τελευταία διετία στο φορολογικό πεδίο. Δεύτερον, ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση μεταρρύθμισης του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας. Με αυτή, το σύστημα των ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού επεκτάθηκε, διορθώθηκαν αδυναμίες, κενά και αδικίες του παρελθόντος σε βάρος αρκετών ιδιοκτητών, διευρύνεται η φορολογητέα βάση και θα καταστεί εφικτή η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών επί της ακίνητης περιουσίας, ειδικά μέσω του ένφια. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ψηφιακός χάρτης του συστήματος απεικόνησης των ζωνών, του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων, διαθέσιμος σε όλους τους πολίτες. Η μεταρρύθμιση διευκολύνει τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για την περαιτέρω μείωση της φορολόγησης στην ακίνητη περιουσία, ιδιαίτερα στη μεσαία και τη χαμηλότερη ισοδηματική και περιουσιακή τάξη. Τρίτον, προωθήσαμε και προωθούμε με τα που ενισχύουν την αγορά κινήτων στη χώρα μας. Εξυγχρονίσαμε τις διαδικασίες για την μεταβίβαση κινήτων, ώστε αυτές να γίνονται ηλεκτρονικά, αντί να απαιτείται υποβολή έντυπων δηλώσεων με αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων σαρμόδιες δόη. Θεσπίσαμε σαφείς και διαφανείς κανόνες σύστασης και λειτουργίας family offices για τη διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, μέσω των οποίων ενισχύεται ακόμα παραπάνω η αγορά κινήτων στη χώρα μας. Δομολογούμε την χορήγηση προς έκπτωσης για δαπάνες που συνδέονται με ανάπτυξη δράσεων οι οποίες αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση και της αγοράς ακινήτων. Τέταρτον, θέσαμε τα θεμέλια ώστε να ξεκολλήσουν μεγάλα επενδυτικά έργα και να προχωρήσει η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Καταφέραμε με εντατική και μεθοδική προσπάθεια, υπερβαίνοντας εμπόδια, και προσπερνώντα αγκυλώσει. Να ολοκληρώσουμε <coughs> τη διαδικασία μεταβίβαση τη ελληνικών ΑΕ, θέτοντα σε τροχιά υλοποίηση αυτό το εμβληματικό έργο. Προχωρήσαμε στην παραχώρηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Οδού με ικανοποιητικού όρου και ολοκληρώσαμε την παραχώρηση της Μαρίνας Αλήμου και της Μαρίνας Στοιχείο. Δρομολογείται η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ιγουμενίτσα και Ηρακλείου, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την παραχώρηση της Μαρίνα Καλαμαριά, η εκκίνηση των διαδικασιών για την αξιοποίηση της Μαρίνα Πύλου και της λευκήμης στην Κέρκυρα και η προετοιμασία του διαγωνισμού για την επαναπαραχώρηση της Αττικής Οδού. Είναι όρημα προς αξιοποίηση, ακίνητα, διαπεριφερειακής εμβέλειας, όπως είναι οι γούρνες στο νομό Ιρακλείου. Αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα με τη συμμετοχή τεσσάρων επενδυτικών σχημάτων στην διαδικασία αξιοποίησης του περιουσιακού στοιχείου. Άρα, με λίγα λόγια, υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας. Πέμπτον, δρομολογούμε την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου για το κυβερνητικό πάρκο στον Δήμο Δάφνης Σιμητού, στις πρώην εγκαταστάσεις της Πυρικάλ, που αποτελεί μια σημαντική αστική παρέμβαση με πολλαπλά ωφέλη για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και τον κρατικό προπολογισμό. Έκτον, ετοιμάζουμε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ένα ολιστικό στρατηγικό πλάνο καταγραφής και αποτίμησης της αξίας της δημόσιας περιουσίας με στόχο την προστασία, τη διαχείριση και την επενδυτική αξιοποίησή της. <coughs> Εύδομον, νομοθετήσαμε την προσθήκη συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων στο ΤΑΙΠΕΔ και συγκεκριμένα στη μονάδα ορίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να μπορούν πλέον πέραν της ανάληψης ορίμανσης έργων στρατηγικής σημασίας, να αναλαμβάνει τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε την ταχύτερη υλοποίηση, ξεπερνώντας χρονοβόρες διαδικασίες και εμπόδια, έργων στρατηγικής σημασίας, στα οποία περιλαμβάνονται και έργα υποδομών. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στην πρώτη διευπουργική σύνοδο που θα γίνει για στρατηγικές επενδύσεις, ο στόχος είναι τις επόμενες ημέρες να εγκριθούν τα έργα, αρκετά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που ήδη έχουν ανακοινωθεί, μεταξύ άλλων για παράδειγμα νέες πτέρυγες σε νοσοκομεία, έτσι ώστε το ΤΑΙΠΕΔ να δρομολογήσει ταχύτερα την υλοποίηση αυτών των έργων. Άρα ουσιαστικά Μιλάμε για νέα έργα υποδομή με ό,τι δυνατότητε ανοίγονται για όλους εσά. Κυρίε και κύριοι, συνεπώ θεωρώ ότι κάναμε deliver. Υλοποιήσαμε αυτά που είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και έχουμε ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο για το πού θέλουμε να πάμε. Πού θέλουμε να πάμε τη χώρα και την αγορά εκείνη της περιουσία. Η αποτελεσματικότητα αυτή του κυβερνητικού έργου αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά δικτών που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και στη βελτίωση της θέσης της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού για ακίνητα. Συγκεκριμένα, ο δίκτυς καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του από τον Νοέμβριο του 2003, ενώ παράλληλα είναι υψηλότερο από τους αντίστοιχους δίκτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Η οικοδομική δραστηριότητα ενισχύεται σημαντικά το πρώτο επτάμινο του έτους, εμφανίζοντας αύξηση κατά 31% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών και κατά 57% σε όρους τετραγωνικών μέτρων επιφανίας. Τέλος, οι καθαρές, άμεσες, ξένες επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζουν μια σταθερά αυξητική τάση, επιστρέφοντας σταδιακά στα προ επίπεδα. Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία. Δεν είναι στοιχεία για πανηγυρισμούς, αλλά εφαλτήριο για την ανάληψη ακόμα περισσότερων στοχευμένων δράσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, παρά τα εμπόδια που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, την εφαρμογή πολιτικών στήριξης και ενίσχυσης αγοράς ακινήτων, καθώς και την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για την περαιτέρω αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτή η πολιτική μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, να μειώσει το ύψος του χρέους και να συνεισφέρει καθοριστικά στην αναπτυξιακή δυναμική των τοπικών κοινωνιών και συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Και πάλι συγχαρητήρια για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.